Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Εσωτερικών από τις δεκάδες και εκατοντάδες προτάσεις τις οποίες έχουμε ούτως ή άλλως εμείς προτείνει και καταθέσει πήρε 3-4, τις έβαλε μέσα στο νομοσχέδιο, είναι το τυράκι και η φάκα η όλη, έτσι, για να γελαστούμε, να μπούμε το τυράκι και να μην δούμε τη φάκα, είναι το εξής ένα. Η λεγόμενη απλή και άδολη αναλογική, η οποία ούτε απλή είναι, ούτε άδολη είναι. Και δόλια είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές θέλει τώρα να το πάρει μέσω ενός εκλογικού συστήματος για να διαδραματίσει ένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί η αυτοδιοίκηση να ξεκινήσει συζήτηση τώρα. Η άποψη η δική μου είναι ότι πρέπει να γυρίσει πίσω το νομοσχέδιο ή να δοθεί 2 μήνες παράταση, ούτως ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορέσει, αφού συμφωνήσει κάποιες θέσεις γιατί έχει και κάποια κενά, να συζητήσει επί της ουσίας με το Υπουργείο. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν θεωρώ ότι θα μπορούσε να συζητήσει ένα πιο αναλογικό σύστημα από αυτό που ισχύει σήμερα, αρκεί να μπει στην διαδικασία διαλόγου. Ένα θεσμό ο οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στον πολίτη, όπω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, σαφώ και μπορεί να συζητήσει, σαφώ και μπορεί να συγκλίνουν οι παρατάξει, να συγκλίνει η κοινωνία, να υπάρξει συνένεση, να υπάρξει συνεννόηση για τα θέματα τα οποία ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι αν εστιάσει κάποιο στο πρόβλημα, οι λύσει τι οποίε μπορεί να καταλήξει είναι πολύ περιορισμένε και θεωρώ ότι ο διάλογο και η συνεργασία μεταξύ αυτών των δυνάμεων αποτυπώνεται και λειτουργεί πολύ καλύτερα με την απλή αναλογική. Όπως ο Καλλικράτης ήρθε να ευθυγραμμίσει τους Δήμους και τη λειτουργία τους με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, αυτές που καθορίζονται από τα μνημόνια, έρχεται τώρα και ο Κλεισθένης να συμβάλλει και αυτό στην ίδια την λογική. Προβλέπεται για παράδειγμα να ενταχθεί και το πράσινο στα ανταποδοτικά τέλη, κάτι το οποίο θα συνεπιφέρει αύξηση της τοπικής φορολογίας στα τέλη που θα πληρώνει ο κάθε Δήμος, οι δημότες δηλαδή στον κάθε Δήμο. Η άποψη της διοίκησης πρωτοβουλίας του Δημάρχου και της παράταξης πρωτοβουλίας είναι ότι εάν δεν πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί βάση για συζήτηση και ζητήσουμε να αποσυρθεί και η συζήτηση να αρχίζει από μηδενική βάση, όχι 2 μήνες, όχι 4, όχι 10, δεν θα αρκέσουν ώστε να συγκροτηθεί ένα καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, το οποίο θα καταλήξει η διαβούλευση, το οποίο θα μπει στη Βουλή, στις επιτροπές της Βουλής κτλ. Δηλαδή είναι μια παραπομπή στις καλένδες, είναι καταστροφή οι δημοτικές παρατάξεις και οι δήμαρχοι να αποτελούν, όπως έλεγε παλιά το ΚΚΕ, η μάντα μεταβίβασης των κομματικών εντολών στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης.